εργασία, είτε όταν σας βλέπει να προετοιμάζεστε και αυτά, θέλει και αυτή να βάζει τα προϊόντα σας. Ναι, δεν τρελαίνεται. Μαμά μου λέει θα μου τα χαρίσει αυτά, το μεγαλώσω. Είναι κάτι και με κοιτάζει. Φοράει π.χ. τα τακούνια σας ή τα ρούχα σας. Όλα τα κάνει και την αφήνω να δοκιμάζει. Εντάξει, είναι παιδί, μπορεί να παίξει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι τώρα η προσωπική σας ζωή με τα νέα δεδομένα, καθότι ανακοινώθηκε και ο χωρισμός σας. Είμαι καλά, είναι αυτό. Η Χριστίνα Κοντοβά που ήταν και αυτή εκεί πάρα πολύ όμορφη, μίλησε για τη μικρή της και πρώτη φορά νομίζω απάντησε και στις ερωτήσεις πάλι σχετικά με το χωρισμό από τον Τζόνι Καλημέρη. Γιατί ήταν και η πρώτη της εμφάνιση μετά από την ανακοίνωση του διαζυγίου. Νομίζω είχε πάει και ένα ταξίδι για ένα χρονικό διάστημα. Μεγάλο. Είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή. Όλοι είναι καλά στην προσωπική του ζωή. Και να ξέρετε, τώρα που είχε πάει στη Νότια Αφρική, εκείνο το ταξίδι για ένα γάμο, αν την κάνω λάθος, είχε πάει. Πήγαινε ο Τζόνι συνέχεια στο σπίτι και περνούσε χρόνο με τη μικρή. Δηλαδή η σχέση του είναι υπερβολικά καλή, πώς να σας το πω. Κοίταξε, και χθες που την είδα, εγώ λίγο από μακριά και μιλήσαμε βέβαια, βλέπεις ένα κορίτσι, μια γυναίκα, η οποία είναι υγιής. Γιατί έχει γίνει ένα υγιές διαζύγιο. Δεν ήταν παντρεμένη. Ήταν σαν παντρεμένη. Οπότε όμως, μαζί. Αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να είναι. Είναι μια χαρά δηλαδή. Από είναι πολύ σοβαρό να χωρίζουν οι άνθρωποι. Ωραία. Καλημέρι. Και τολμώ να το πω και δημόσια, είναι τόσο πολιτισμένος άνθρωπος και καλλιεργημένος. Που ένας άνθρωπος όταν είναι πολιτισμένος και καλλιεργημένος σε όλες τις εκδοχές, σε όλα αυτά που του συμβαίνουν, θα έχει την ίδια αντιμετώπιση που, των πραγμάτων, που νομίζω έτσι τα οδηγεί και η ίδια, δεν την ξέρω τόσο καλά. Ναι, εγώ την ξέρω και τη θαυμάζω πολύ. Εξαρτάται και ποιοι είναι. Ναι, ακριβώς. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται ένα συγκεκριμένο θέμα.